Με όλα αυτά, η Τουρκία θα βρεθεί μεθαύριο και πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών. Γαλλία και Γερμανία θα θέσουν στη Σύνοδο Κορυφής το παραλήρημα Ερντογάν κατά Μακρόν, με την Ελλάδα να αξιοποιεί το γεγονός για να αναδείξει γενικότερα τον εμπριστικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Η Ελλάδα εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η Γαλλία και η Γερμανία θα καταγγείλουν την Τουρκία ως προκλητική και επικίνδυνη στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση θα επισημάνει στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Άγκυρα δεν μένει σε εκβιασμούς και απειλές, ότι έχει βγάλει πολεμικά πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο εναντίον δύο ευρωπαϊκών χωρών, Ελλάδας και Κύπρου. Bölgede Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk'ünü hesaba katmayan hiçbir girişimin başarı şansı yoktur ve olmayacaktır. Και αν η Γαλλία καταγγέλει το κήρυγμα μίσους από τον Ερντογάν, η Γερμανία αναδεικνύει τη διασύνδεση της Τουρκίας με τρομοκρατικές οργανώσεις. Από πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα έρθει το αίτημα επίσπευση ενδεχομένως ενός πλέγματος που ήδη υπάρχει στο τραπέζι για κυρώσεις. Η Αθήνα δεν κρύβει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε από την Αθήνα ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Κατέριψε έτσι, με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, έναν υπόγειο μύθο. Σε μια επίδειξη διπλωματικής ισχύως, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ στην τριμερή σύνοδο που προηγήθηκε καταδίκασαν την τουρκική προκλητικότητα, υποστηρίζοντας ότι αγνοεί το διεθνές δίκαιο. Λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του από την Αθήνα, ο Σεργέι Λαυρόφ δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.